Ποδαρικό στην εκπομπή κάνουν δύο χρυσά κορίτσια, Ειρήνη και Άννα Βασιλείου, πρωταθλήτριες στίβου, αγωνίστριες, μα κυρίως πολύ, μα πάρα πολύ αγαπημένες. Οι δίδυμες Βασιλείου έχουν ένα δέσμα μοναδικό. Λειτουργούν σαν μια ψυχή σε δύο διαφορετικά σώματα. Και όμως η κάθε μία έχει τη δική της ξεχωριστή, φωτεινή προσωπικότητα. Γνωρίστε τις. Καλώς μας ήρθατε. Καλώς. Γελάτε, ε? Εγώ δεν ξέρω αν πρέπει να γελάω, να αγχωθώ. Είσαστε η πιο δύσκολη συνέντευξη που έχω κάνει ποτέ. Γιατί, για ποιο λόγο. Δεν ξεκαθαρίζω τις καλεσμένες. Αυτά. Στην τύχη. Όχι, είπαμε. Η Άννα φοράει το μαύρο, η Ειρήνη φοράει το λευκό. Και για να είμαι και έχεις σίγουρη. Κάνει σημείωση. Πάρε το σκούρο μπαλάκι, Άννα. Ειρήνη, πάρε το. Καλά, τώρα θα. Όχι, αλλά δεν πειράζει. Είπα, σκέφτηκα ένα εύρημα, αλλά δεν το. Έχω γράψει εδώ, Άννα, μαύρο, Ειρήνη, λευκό. Κορίτσια μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Που είσαστε εδώ. Που βρήκατε χρόνο καταρχάς. Έχετε πολύ απαιτητικό πρόγραμμα, έτσι δεν είναι? Η αλήθεια ήταν αυτή, ότι έχουμε πολύ απαιτητικό πρόγραμμα με τις προπονήσεις. Η Ρένα δουλεύει κιόλας παράλληλα, οπότε λίγο δύσκολο να το συνδυάζαμε για να ερχόμασταν τότε που μας είχες καλέσει την πρώτη φορά. Έχετε πάρα πολλές δραστηριότητες, υποχρεώσεις αθλητικές, αυτό έχω διαπιστώσει. Ναι, είναι ένας αθλητής γενικά έχει πολλές υποχρεώσεις, δηλαδή πιο πολύ είναι και η προπόνηση, αλλά θέλει και χρόνο και να ξεκουραστεί το σώμα, μετά πρέπει να ασχοληθούμε με την αποκατάσταση, οπότε είμαστε όλη τη μέρα σε ένα πρόγραμμα. Πώς θα καταφέρετε να συνδυάσετε και με τη δουλειά, γιατί και οι δύο έχετε και επαγγελματικές υποχρεώσεις πέραν του αθλητισμού? Εγώ πλέον δεν δουλεύω καθημερινά. Πηγαίνω κάποιες μέρες συγκεκριμένες σε ένα φαρμακείο, έτσι μόνο για να κρατήσω κάποια επαφή για μένα κυρίως. Γιατί είναι και το αντικείμενό σου, αυτό που σπούδασες. Ναι, η φαρμακευτική, ναι. Και επειδή το θέλω κιόλας, δεν θέλω να το αφήσω στην άκρη. Η αλήθεια είναι ότι το άφησα επειδή δεν προλάβαινα, γιατί κυρίως είναι 8ωρο το ωράριο και εγώ δεν μπορώ να το συνδυάζω το 8ωρο με τις προπονήσεις, γιατί πρέπει να πηγαίνω πρωί ή βράδυ στο στάδιο, οπότε το έβαλα στην άκρη για λίγο διάστημα. Full time απασχόληση. Ναι. Εγώ εργάζομαι, αλλά είναι part time το πρωί, οπότε από το μεσημέρι και μετά μπορώ να ασχοληθώ με την προπόνηση. Γιατί όπως είπε και η Άννα, για να δουλέψεις full time είναι πάρα πολύ δύσκολο, σε πάει πολύ πίσω. Πώς τα καταφέρατε έτσι? Είσαστε δύο παιδιά που ξεκινήσατε, γεννηθήκατε μέσα στον αθλητισμό από πολύ νωρίς, από ό,τι είδα και στα βιογραφικά σας και στα αφιερώματα που σας έχουν κάνει κατά καιρούς. Ήσασταν μέσα στα στάδια, κάποια στιγμή είπατε stop, κάνατε μια μεγάλη παύση. 7 χρόνια. 8. Το για έναν αθλητή τι σημαίνει 8 χρόνια εκτός σταδίων, γηπέδων, αγώνων? Εμείς είχαμε επαφή, δηλαδή όχι με το Στίβο, προς Θεού, δηλαδή αγωνιστικά το είχαμε ξεχάσει τελείως, αλλά είχαμε επαφή με την άποψη ότι κάναμε τα βάρη, δηλαδή ασχολούμασταν πιο πολύ για εμάς, σαν χόμπι. Τρέχαμε καθημερινά και πηγαίναμε σε γυμναστήριο για τα βάρη. Αλλά αγωνιστικά δεν συμμετείχαμε πουθενά. Και όταν αποφασίσατε να επανέλθετε, δεν ήταν δύσκολο να κερδίσετε? Μα καταρχάς εμείς δεν είχαμε καν στο μυαλό μας ότι θα επιστρέψουμε ξανά στην αγωνιστική δράση. Πήγαμε για πλάκα στο στάδιο, έτσι να τρέχουμε, μόνο και μόνο για μας δηλαδή. Και κάναμε έτσι. Όταν επιστρέψαμε στο Ηράκλειο, τις σπουδές μας. Και κάναμε έτσι ένα 400 για πλάκα κυρίως, μας είπε ο κύριος Άρης. Και μας λέει ο κύριος Άρης να κατέβουμε και στους αγώνες. Ο κύριος Άρης είναι ο κύριος Δισκαδουράκης, ο οποίος ήταν ο προπονητής σας από τα γενοφάσκια σας. Πλέον είναι ο δεύτερος πατέρας μας. Και σας ξαναβρήκε μετά. Μάλλον δεν είχε ξεπεράσει το χωρισμό. Αυτός το είχε, δηλαδή όταν είχαμε περάσει την Αθήνα για τις σπουδές μας, του είχε μείνει πάρα πολύ μια πικρία, να το πω, που όταν σταματήσαμε, συναχωρήθηκε πάρα πολύ. Γιατί ήταν ικανός να έρθει και στην Αθήνα να μείνει μόνο και μόνο για μας. Τρία κορίτσια, τότε πώς το αποφασίσατε? Γιατί δεν ήσασταν δύο κορίτσια που απλά έκαναν αθλητισμό? Κάνατε πρωταθλητισμό, είχατε διακρίσεις, ήσασταν πολύ δυνατές. Εμένα η απόφαση να σταματήσω. Να σταματήσετε, ναι, και να αφιερωθείτε στις σπουδές. Εμένα πιο πολύ με είχε κουράσει η Αθήνα. Επειδή κάναμε προπονήσεις στο ΆΚΑ και μέναμε στους αμπελόκηπους, η όλη απόσταση, πηγαίναμε το πρωί σε σχολή, μετά ερχόμασταν λίγο να ξεκουραστούμε για μισή ώρα, θυμάμαι χαρακτηριστικά, και μετά να πηγαίνουμε κάτω στο ΆΚΑ, που είναι μια μεγάλη απόσταση. Έτσι. Αυτό μας είχε κουράσει λίγο. Γεννώσαμε 10 η ώρα κατάκοπες στο σπίτι
και λέμε τώρα τι κάνουμε. Και βάλαμε, θέσαμε προτεραιότητα τις σπουδές μας. Και αυτό, αλλά και όπως επίσης είπε και ένα, ότι ιεραρχίσαμε λίγο τα πράγματα, γιατί η φαρμακευτική και εγώ ήμουν στην ΑΣΟΕΠ, είχαμε πολλές εργασίες και λέγαμε ότι εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να τα καταφέρουν και τα δύο. Απλά επειδή είμαστε εμείς γενικά μετά τελειομανείς, θέλουμε ό,τι κάνουμε να το κάνουμε τέλεια. Ιεραρχίσαμε και είπαμε ότι ξέρεις κάτι, τώρα οι σπουδές, θα πάρουμε το πτυχίο μας και τέλος ο στίβος. Δηλαδή ήταν πολύ δύσκολο. Το φαντάζομαι. Δηλαδή περνούσαμε το στάδιο και ερχόταν αυτή η μυρωδιά από το ταρτάν και λέγανε σας πού θα είχαμε φτάσει τώρα αν είχαμε σταματήσει. Αλλά μας είχαν κάνει και πρόταση για την Αμερική τότε, θυμάμαι. Να πάτε πού, να κάνετε τι στο... Υποτροφία μας είχαν. Τότε στη δεύτερη ηλικία είχε γίνει αυτό. Εμείς το σκεφτόμασταν λίγο στην αρχή, έτσι. Όπως στην Αμερική θα μπορούσατε και να σπουδάσετε ναι, παράλληλα ό,τι θέλαμε, και να κάνουμε ό,τι θέλαμε. Η αλήθεια είναι ότι εμείς σαν έτσι μικρά παιδιά εντυπωσιαστήκαμε στην αρχή, το θέλαμε, λέγαμε στους γονείς μας. Ήμασταν πάρα πολύ ενθουσιασμένες, αλλά οι γονείς μας εντωμεταξύ, ειδικά η μητέρα μας, δεν ήθελε. Πάγωσε. Ναι. Στην ιδέα και μόνο ότι θα χάσει τα κορίτσια, θα τις υποψιάζομαι. Ήταν πολύ αρνητική. Και σας έπεισε τελικά, πέρασε τη μαμά. Δεν πειράζει. Γι' αυτό έχουμε φτάσει ως εδώ, οπότε... Γυρίσατε όμως πίσω και γύρισε το πράγμα. Ναι, ναι. Και αν και 8 χρόνια που είσαι από τους αγώνες, ξαναμπήκατε στα στάδια. Ναι, και όχι απλά μπήκατε, εδώ φτάσαμε Ολυμπιακούς αγώνες. Δηλαδή ήταν ανέλπιστο όλο αυτό που συνέβη. Εντάξει, όταν ξεκινήσαμε δεν μπορούσαμε να πούμε ότι πάμε στόχο την Ολυμπιάδα. Προς Θεού θα ήταν λίγο τρελό να το λέγαμε. Αλλά θέταμε και μετά πάντα το καμ, βάζουμε σιγά σιγά κάποιους στόχους. Mm-hmm. Γιατί θέλουμε λίγο να έχουμε λίγο τα μυαλά μέσα στο κεφάλι. Δεν θέλουμε να λέμε και να μην το κάνουμε πράξη. Αλλά το 16 συγκεκριμένα, όταν είχαμε πρωτοξεκινήσει, που είμαστε λίγο πιο αφοσιωμένες, μπορώ να πω, λίγο πιο... 14. Όχι, όταν ξεκινήσει το 16 που ξαναξεκίνησε η χρονιά, ναι. Αφοσιωθήκαμε πιο πολύ, δηλαδή, και με τα θέμα αποκατάσταση ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι. Το πήραμε πιο επαγγελματικά, να το πω και έτσι. Με στόχο την Ολυμπιάδα. Ναι, ναι. Και βλέπουμε ότι πέφτανε πολύ οι χρόνοι, πήγαινε πολύ καλά, οπότε μπορούσαμε να πούμε ότι πάμε για το Ρίο. Ότι το είχατε. Ναι, ναι. Όλη αυτή τη διαδρομή σας μέχρι τώρα, έβλεπα διάφορα βίντεο που έχουν κάνει συνάδελφοι κατά καιρού. Σας αγαπάνε πάρα πολύ εδώ η ομάδα των αθλητικών μας, η Νίκη Μιλιαράκη, η Μαρία Πετρούτση, σας έχουν πολύ αδυναμία. Και έβλεπα τώρα τα βίντεο που σας έχουν φτιάξει για να μελετήσω και προσπαθούσα να καταλάβω ποια είναι η καλύτερη, ποια είναι η πιο δυνατή αθλήτρια. Και συνειδητοποίησα ότι είναι, πάει, ανεβοκατεβαίνει. Δηλαδή, μία είναι μπροστά η μία. Δεν ξέρω τώρα πώς ακούγεται αυτό, δεν το λέω με καθόλου ανταγωνιστικά. Δηλαδή, βλέπεις ότι μία πετάγεται μπροστά η μία, μετά πάει μπροστά η άλλη. Και αν σας συνδυάζαμε σε έναν άνθρωπο, θα είχαμε ένα σούπερ αθλητή, έτσι την αίσθηση. Ωραίο αυτό. Καλά θα ήταν. Εντάξει, δεν είναι. Το ίδιο πιστεύω είμαστε. Εντάξει, έχουμε, έχουμε διαφορετικά χαρακτηριστικά και στον τρόπο τρεξίματος, αλλά δεν πάβει να έχουμε. Εντάξει, σε κάποια πράγματα είναι λίγο, η Άννα λίγο καλύτερη, σε κάποια υπερτερώ εγώ, αλλά εγώ πιστεύω ότι είμαστε το ίδιο. Ισοδύναμες. Ναι. Κορίτσια μου, σας έχω δει και σε αγώνες που τρέχει μία και δεν συμμετέχει η άλλη. Αυτό είναι το χειράστα. Λόγω τραυματισμού. Μου έδειχνε η Νίκη Μιλιαράκη της προάλλης ένα βίντεο. Αχ, να πω την αλήθεια, δεν ξέρω ποια ήταν μέσα και έτρεχε. Ήταν απάνω και ήταν στην κερκίδα. Που ήταν πολύ αγχωμένη μία για την Μαρία. Εγώ το έχω πει ότι καλύτερα να τρέχω εγώ παρά η αδερφή μου. Γιατί, τι δεν μπορώ, αγχώνομαι. Αγχώνομαι πάρα πολύ. Και εγώ αυτό λέω. Αγχώνεσαι γιατί, μην πάθει κάτι. Όχι, πώς θα τα πάει, δεν ξέρω. Δεν είναι θέμα ότι πριν δύο εβδομάδες που συμμετείχε η Άννα στο πανελίο, εγώ δεν έτρεξα διότι είχα ιός, ήμουν άρρωστη. Μπράβο, γι' αυτό λέω. Και ήμουν στην κερκίδα και έλεγα Χριστέ μου. Καλύτερα να κοιμόμουν, να μην το έβλεπα. Αλήθεια. Δεν είναι θέμα ότι δεν έχω εμπιστοσύνη. Προς Θεού, μην παρεξηγηθούμε. Απλά δεν ξέρω. Σκέφτομαι ότι είμαι εγώ μέσα στο στάδιο και λέω: άμα θα τα κάνει σωστά, θα κάνει το σωστό πέρασμα. Δεν ξέρω. Είναι περίεργο, δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Και νιώθουμε και δύο ακριβώς το ίδιο. Που έχουμε. Είναι η σχέση που έχουμε μεταξύ μας. Αχ, αυτή η σχέση. Είναι αντικείμενο έρευνα, μελέτη αυτή η σχέση. Μοιάζεται πολύ. Μοιάζεται σαν δύο σταγόνες νερό. Έχετε πολλά κοινά χαρακτηριστικά, φαντάζομαι και στον χαρακτήρα σας. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε κοινά χαρακτηριστικά αρκετά. Αλλά διαφέρουμε και σε κάποια, και βέβαια. Εσένα, ας πούμε, περισσότερο τι σε χαρακτηρίζει. Εμένα με χαρακτηρίζει πιο πολύ λίγο ευαισθησία μου, λίγο πιο παραπάνω. Ευαίσθητη. Λίγο πιο ευαίσθητη από την Ειρήνη. Ειρήνη, είσαι πιο ρεαλίστρια, πιο. Δεν μπορώ να πω ότι και η Άννα δεν είναι ρεαλίστρια, απλά η Άννα είναι λίγο πιο.
πιο ευαίσθητη. Πιο ευαίσθητη. Είναι πιο ψαράκι. Μάλλον. Φαντάζομαι ότι σας έχουν συμβεί ευτράπελα. Σας έχουν μπερδέψει. Σας έχουν... Όπου συνήθως τι γίνεται εκεί, στο τέλος γελάτε όλοι μαζί. Μπορεί και να μην το καταλάβουν. Και μας έχουν πει, ας πούμε, ότι είναι λίγο. Πώς να σου πω. Και έχουν ψωνισμού. Ναι, ναι, δεν ξέρω ότι είμαστε δίδυμες. Και λέει, μα κοίτα, δεν μου μιλάει. Και μπορεί να είναι ξεχωρισμένη. Έχει τύχει πολλές φορές στον δρόμο να με χαιρετάει κάποιος, να λέω, τον ξέρω, δεν τον ξέρω. Χαιρετάω από Ευγένεια, γιατί λέω, εντάξει, ξέρει την Ειρήνη, οπότε χαιρετάω κι εγώ. Πλέον το υποψιάζεστε. Ναι, ναι, ναι. Και πώς είναι η ζωή δύο παιδιών που ξεκινήσατε μαζί, ήσασταν στον ίδιο σάκο, στην ίδια μήτρα, γεννηθήκατε μαζί, πηγαίνατε σχολείο μαζί. Τα πάντα. Δραστηριότητες μαζί. Ναι, πάντα, μόνο ναι. Στο σχολείο που είχαμε διαφορετική, αλλά και πάλι όμως φροντίσαμε να έχουμε κοινές παρέες. Δηλαδή ενώναμε τις παρέες μας, γινόμασταν μαζί. Για να είμαστε μαζί όταν βγαίνουμε. Είσαστε οι καλύτερες φίλες μεταξύ σας. Ναι, ναι. Είναι το απόλυτο. Είναι, ξέρεις ότι δεν πρόκειται να σε προδώσει ποτέ. Δηλαδή, και να μην τους πω τι έχω, το κατευθείαν το καταλαβαίνει. Ισχύει αυτό που λένε ότι ακόμα και αν είσαι σε απόσταση, μία αισθάνεται. Ναι, ναι. Εγώ το έχω πάθει μια φορά όταν ήταν σε αγώνες η Ειρήνη στην Κύπρο και ένιωθα ότι δεν είναι καλά. Και τώρα. Μετά επιβεβαιώθηκα, ναι. Καλά, είναι φοβερό αυτό και το πράγμα. Και που είχες πάει στην μερίδα, ναι, που δεν είχαμε μιλήσει καθόλου το πρωινό και λέω να δεις κάτι έχει, δεν είναι καλά, γιατί μου έχει στείλει μήνυμα να μην έχουμε μιλήσει κάτι και όντως δεν ήταν καλά. Και εσείς ήταν πάντα έτσι ή τώρα που έχετε μεγαλώσει και έχετε δεθεί πολύ. Όσο μεγαλικά ήμασταν πάντα αυτοκόλλητες, η μία εμπιστευόταν την άλλη, είχαμε την τέλεια σχέση και γενικά αυτό που έχουμε είναι ευλογία. Πιστεύω ότι είμαστε πολύ ευλογημένες που το έχουμε αυτό και έχει μία την άλλη. Μεγάλη υπόθεση αυτό που λέτε, βρε παιδιά. Φαντάζομαι όμως σας ακούν οι γονείς σας, θα συγκινούνται πάρα πολύ που έχετε τέτοια σχέση. Μα πάντα μας λένε να μην το χάσουμε ποτέ. Δηλαδή ακόμα και οι ίδιοι μας το λένε. Αυτό που έχουμε ότι πρέπει να κρατήσεις πάντα. Είναι υπέροχο. Και όταν πρέπει να λειτουργήσετε εντελώς ανεξάρτητα. Ναι. Το αντέχετε ή πάντα νιώθετε ότι σας λείπει κάτι. Ναι, το αντέχουμε. Ναι. Το αντέχουμε. Τώρα που πήρε η Άννα την πρωτοβουλία που μένουμε τώρα χώρια. Εμένα λίγο στην αρχή μου κακοφάνηκε. Τόδα λίγο. Μου έλειψε που ήμασταν, ας πούμε, τα βράδια που γυρνούσαμε την προπόνηση, καθόμασταν μαζί. Αλλά δεν μπορούσα να κοιτάξω τον εαυτό μου να το πάρω εγωιστικά. Έλεγα ότι αν είναι χαρούμενη η Άννα έτσι, τότε με χαροποιεί και εμένα. Μα καταρχάς υπάρχει ώρα που να μην μιλάμε. Ώρα, δηλαδή πραγματικά θα μιλήσουμε έστω και για ένα δευτερόλεπτο να πούμε την πιο τρέλα, έτσι, μόνο και μόνο για να μιλήσουμε. Ναι. Αφού μου λένε δηλαδή και φίλες μου και αυτά, καλά, λέει, τι τελείτε τόσες ώρες. Δεν βαριέστε. Μα λέει, τόσες ώρες. Δεν βαριέστε. Δεν βαριέστε. Λέει, δεν βαριόμαστε ποτέ. Θα έπαιρνε ποτέ καμία από εσάς την απόφαση να φύγει μακριά, αλλάξει χώρα. Γιατί μπορεί να προκύψει μια ανάγκη επαγγελματική ή προσωπική, να πρέπει να ακολουθήσετε τον σύντροφό σας. Μην βάζεις συνδέσεις. Γιατί υπάρχει κάτι στο πλάνο. Όχι, προς Θεού, αλλά δεν θέλω να το σκέφτομαι. Απλά είναι αυτό που είπα και πριν. Αν ξέρω ότι είναι χαρούμενη έτσι. Αυτό ακριβώς το στόμα. Δεν μπορεί να το πει. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει και πώς θα φέρνει η ζωή. Εντάξει, εγώ ξέρω ότι δεν είμαστε εγωίστρες και ότι μία θα ξέρει ποιο είναι το καλό της άλλη. Μα αγάπη τι είναι, να θέλεις το καλό του άλλου. Ναι. Όταν βλέπεις η μία στην άλλη, όταν βλέπετε μία συμπεριφορά ή ένα χαρακτηριστικό που θεωρείτε ότι δεν την βελτιώνει και πολύ σε προσωπικότητα, είσαστε αυστηρές μεταξύ σας. Το λέμε. Μα αλλή μόνο. Άμα αγαπάς τον άλλον πρέπει να του λες και τα καλά του και τα κακά του, όχι μόνο τα καλά. Έτσι ακριβώς. Είσαστε πάρα πολύ δεμένες και μιλάτε, λέτε συνεχώς τη λέξη αγάπη. Πάντα, καταρχάς εγώ, συγγνώμη σε διακόπτωραν, μας βλέπω σαν ένα. Δηλαδή, πάντα μιλάμε και μερικές φορές όταν τύχει να είμαι σαν έναν αγώνα μόνη μου, δεν ξέρω, αλλά μου βγαίνει αυτόματο ο πληθυντικός και όχι ο ενικός. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Ότι εκπροσωπείς και τις δύο. Ότι είμαι μαζί με την Ειρήνη. Ότι τρέχουμε και στο Πανελλήνιο τώρα που ήμουν μόνη μου, η αλήθεια μου κακοφάνηκε. Δηλαδή την ήθελα δίπλα μου και στο ξενοδοχείο και την προηγούμενη μέρα και στο ζέσταμα, γιατί έστω και μια ματιά τη. Θα ότι θα είμαστε μαζί. Αχ, ναι. Είναι πάρα πολύ. Εγώ αν ήμουν μαμά, θα έκλαιγα τώρα. Είμαι έτοιμη να το βάλω το κλάμα. Είναι υπέροχο να έχει αυτή τη σχέση ένα ζευγάρι διδύμων. Δύο αδέρφια μεταξύ τους. Πόσο μάλιστα εσείς που ξεκινήσατε από το ίδιο κύτταρο. Ναι. Έχει καλλιεργηθεί πολύ η σχέση μεταξύ. Δηλαδή, έχουμε και έναν αδερφό μεγαλύτερο. Α, ναι. Υπάρχει κι άλλο στην παρέα. Τι λέει αυτό για σας. Αυτό δεν πρέπει να καλέσουμε. Έχει τη μεγαλύτερη αδερφή. Αυτός είναι τρελαμένος. Δηλαδή, είναι ο μεγάλος αδερφός. Μην μας πειράξει κανείς. Υπερπροστατευτικός.
Τώρα στους αγώνες στην μεταξύ όπου πήγαινα με ερχόταν. Και στο Ρίο που ήρθε. Και στο Άμστερνταμ. Ασχολείται με τον αθλητισμό μεγάλη. Θα το βλέπει και θα γελάει τώρα. Όχι, όχι. Ασχολείται με τι. Έκανε μικρός, του έκανε και ο κύριος Άρης προπόνηση παλιότερα. Αλλά μετά βρήκε εσάς και τον τον αντικαταστήσαμε. Είναι άλλος χαρακτήρας ο αδερφός μας. Απλά αυτό που ήθελα να πω ότι εννοείται πως έχουμε αυτή την αγάπη σαν αδέρφια που τον λατρεύουμε, αλλά αυτό το δέσιμο είναι κάτι διαφορετικό με την Άννα. Αυτό το δέσιμο το ερευνούν και επιστήμονες. Ναι, ναι. Είναι αποδεκτό. Υπήρχε ποτέ ανταγωνισμός μεταξύ σας? Πιστεύω ότι. Σε πιο μικρές ηλικίες, υποσυνείδητα η μία ανταγωνίζεται την άλλη για να γίνουμε πιο καλές, δηλαδή να βελτιωθούμε. Αλλά όχι ο κακός ανταγωνισμός, ότι να ζηλεύει με την άλλη πονηρά και κακά. Δηλαδή, αν πάει η Ρένα καλύτερα, δηλαδή τώρα που πήγε η Ειρήνη στο Ρίο και δεν πήγα εγώ, ότι θα ζηλέψω και ότι. Εννοείται πως ήθελα κι εγώ να ήμουν εκεί, αλλά εντάξει, είναι η αδερφή μου εκεί, είναι το αίμα μου. Δεν τη ζηλεύω. Από το που είπε και η Άννα, έχει δει ότι εννοείται πως όταν είσαι στον αγώνα, θέλεις ας πούμε να βγεις πρώτος. Σκέφτεσαι, γιατί έχουμε και τέτοιο αγώνισμα που τρέχουμε μαζί. Σκέφτεσαι ότι θέλω να είμαι εγώ πρώτη. Αλλά όταν τερματίζουμε, πάντα δεν λέμε «Α, πέρασα την αδερφή μου». Δεν το βλέπουμε σαν ένα άλλο άτομο. Εγώ το βλέπω ότι κερδίσαμε μαζί. Έχετε βρεθεί ποτέ στην ίδια ευθεία? Ναι, στο Πανελλήνιο, στην Πάτρα. Και έχετε πιάσει τον εαυτό σας να κόβει ταχύτητα για να περάσει άλλη μπροστά? Όχι, δεν το καταλαβαίνεις εκείνη τη στιγμή. Είναι τόσο λίγα, μιλάμε για κλάσμα δευτερολέπτου, οπότε δεν το καταλαβαίνουμε εκείνη τη στιγμή. Άμα ήταν ένα αγώνισμα πάνω από 1500, λέμε τώρα, θα το καταλαβαίναμε. Ναι. Αλλά και πάλι δεν νομίζω ότι θα το κάναμε αυτό, γιατί εκείνη τη στιγμή κοιτάς μόνο τον εαυτό σου και βλέπεις τον αγώνα σου ώστε να βελτιωθείς και να γίνεις καλύτερος εσύ αυτό. Τι σας έχει κρατήσει στον αθλητισμό τόσα χρόνια μετά και με τόσες δυσκολίες και αντικσότητες? Γιατί είσαστε μεγάλα κορίτσια, εσύ έχεις τώρα το δικό σου σπίτι, έχεις υποχρεώσεις, δεν ξέρω ο αθλητισμός τι έσοδα μπορεί να σου αποφέρει. Τι σας έχει κρατήσει? Το πάθος αυτό που έχουμε, ότι το αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα σταματήσω τώρα το στίβο να. Δεν γίνεται. Δηλαδή πιστεύω ότι έχουμε ακόμα και ιδέα να προσφέρουμε πολλά ακόμα. Να είμαστε καλά πάνω απ' όλα, δηλαδή να έχουμε την υγεία μας και οι δύο. Πιστεύω ότι μπορούμε να προσφέρουμε ακόμα πολλά. Άννα, εσύ πώς θα καταφέρνεις? Και στα πρακτικά, βρε παιδί μου. Ένας αθλητής μπορεί να ζήσει το άθλημά του? Είναι πολύ δύσκολο, κακά τα ψέματα. Και επειδή η Ομοσπονδία βοηθάει απειροελάχιστα, και όσο πάνε τα πράγματα γίνονται ακόμα και πιο δύσκολα. Οι κατηγορίες που έχει θέσει ο ΣΕΓΑΣ για του χρόνου είναι πολύ δύσκολες, ειλικρινά, και δεν ξέρω για ποιο λόγο το έχει κάνει αυτό. Ναι. Ένας αθλητής δύσκολα τα βγάζει πέρα. Δηλαδή δεν μπορείς να μαζέψεις χρήματα στην άκρη. Πλέον προσπαθείς να βγάλεις έστω και λίγα χρήματα μόνο και μόνο για να πάρεις συμπληρώματά σου, για να κάνεις τα μασάζ σου, γιατί. Θέλει έξοδα και όλο αυτό που κάνεις. Έχει απαιτήσει όλο αυτό. Και αυτό λειτουργεί με τους χορηγούς. Θα πρέπει να υπάρχουν χορηγοί, θα πρέπει να υπάρχει. Είναι και χορηγία, αλλά πιστεύω ότι πιο πολύ η Ομοσπονδία πρέπει να μας στηρίξει. Εννοείται. Αλλά δεν βλέπω ότι τα κίνητρα είναι μηδαμινά. Δηλαδή, σαν να σου λέει σταμάτα. Δεν προσφέρουν τίποτα πλέον. Αυτό που είπα ότι έχουν βγει κατηγορίες, με συγχωρείς, κατηγορίες στήριξης που έχουν βγει για του χρόνου. Είναι πολύ αυστηρές. Είναι πάρα πολύ δύσκολες. Τι κατηγορίες, αυτές οι κατηγορίες, δηλαδή. Προβλέπουν, ας πούμε, ότι παραδείγματος χάρη πρέπει από την πρώτη θέση μέχρι την εξάδα σε παγκόσμιο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα είσαι στην πρώτη κατηγορία. Εμείς, ας πούμε, φέτος είμαστε στη Β' κατηγορία επειδή ήμασταν 10η θέση στο ευρωπαϊκό. Και παίρνουμε κάποια χρήματα. Αλλά του χρόνου, ας πούμε, αυτό νομίζω τα έχουν κάνει πολύ πιο αυστηρά. Δηλαδή, σαν φέτος, ας πούμε, δεν θα ήμασταν. Αν ήταν έλεγχο. Κατάλαβα. Δεν θα ήμασταν τώρα στην κατηγορία. Δεν λογίζεστε σαν επαγγελματίες αθλητές. Τρέξε, βρες μόνος σου τα χρήματα για να μπορέσεις να το κάνεις όλο αυτό. Όχι, εμείς ευτυχώς έχουμε και τους χορηγούς μας, δηλαδή για τα συμπληρώματα. Με τα Extreme Store που έχουμε εδώ και 3 χρόνια μια πολύ καλή συνεργασία και με τη Σόκονη, με τα ρούχα. Οπότε από εκεί κάπου και πέρα μας βοηθάνε πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό. Κάνετε και εσείς τη δουλειά σας και αυτή τη δουλειά τους είναι απλά τα πράγματα. Το σημαντικό ήταν και πέρυσι που πριν πιάσουμε κάποια όρια που κάποια άλλη χορηγία μας εμπιστεύτηκαν. Που εγώ αυτό το κρίνω πιο σημαντικό, ότι να σε εμπιστευτούν πριν πετύχεις. Ναι. Γιατί μετά που θα πετύχεις, όλοι πέφτουν πάνω σου. Εντάξει, είναι λογικό. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να σε πιστέψει ο άλλος. Και να σε βγάζει προς πρόσωπο. Ακριβώς. Θέλω να μου πείτε τι ονειρεύεστε για τα επόμενα χρόνια. Τι στόχους έχετε βάλει, και αθλητικούς και εξωαθλητικούς, εξωαγωνιστικούς. Εγώ θέλω πάνω απ' όλα να είμαι υγιής, και εγώ και η αδερφή μου κυρίως, και να είμαστε παρόν στις μεγάλες διοργανώσεις.
Εντάξει, και επειδή εγώ δεν πήγα στην Ολυμπιάδα, θα ήθελα να πρώτο ο Θεός να είμαι στο Τόκιο. Ναι, αλλά εγώ επειδή πήγα, θέλω να ξαναμαλαμίζω με την Άννα. Εσύ να είμαστε και οι δύο. Εντάξει, ήμουνα εκεί, αλλά θα ήθελα να ξαναείμαι αυτό που είπα, να είμαι και η Άννα, αλλά και να το ζήσω καλύτερα, γιατί είχα ένα τραυματισμό. Και η αλήθεια είναι ότι. Πονέσαμε όλοι μαζί σου. Δυσκολεύτηκα πολύ. Και ακόμα, δηλαδή, και τώρα ότι ψάχνω ακόμα τα πατήματά μου, γιατί ήταν ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός. Άρα το προσπαθείς ακόμα, είσαι στην αποκατάσταση. Ναι, κάνω. Δηλαδή, τρέχω, κάνω τις προπονήσεις μου, παίξω ότι πάνε όλα καλά, αλλά είναι ότι σε πάει λίγο μία μπρος, μία πίσω. Ένας τραυματισμός, κακά τα ψέματα, μην τρελαθούμε τώρα. Σε πάει, όπως να, χωρίς να το καταλαβαίνει, σε πάει πίσω. Γι' αυτό είναι που λέμε ότι με έκανε να πιστέψω ότι πάνω απ' όλα η υγεία. Υγεία. Στα πλάνα σας μπαίνει η δημιουργία οικογένειας? Προς το παρόν. Μην τα πω σε μαμά τώρα. Ακόμα, εγώ δεν μπορώ. Α, η μαμά. Η μαμά με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: παρακαλώ, Ανδριανή, κάνει την ερώτηση. Πότε? Όχι ακόμα. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, όχι ακόμα. Εντάξει, είμαστε καλά. Είμαστε 27 χρονών, η αλήθεια είναι έτσι. Έχετε εγώ νομίζω ότι ακόμα είστε 22-23. Έτσι νιώθετε. Ναι. Θα έρθει και αυτό με την ώρα του, τώρα έχουν μπει άλλες προτεραιότητες. Σιγά-σιγά, ναι. Όλα σιγά-σιγά. Σας εύχομαι να μπορέσετε να τα βάλετε έτσι σε μία σειρά, να είστε υγιείς, να είστε γερές. Εντάξει, σας το έχουμε και αυτό. Είμαστε της οικογένειας, αλλά όχι τώρα. Ο αθλητισμός, ο πρωταθλητισμός δεν είναι φόρος ζωής. Έχει κάποια στιγμή, έχει μία ημερομηνία λήξης. Εκεί μπορεί να μπει στο πρόγραμμα. Εννοείται. Και η οικογένεια, δώσε μου τηλέφωνο τη μαμά μου. Θα πω. Όχι, εντάξει, και οι δύο είμαστε τη οικογένεια. Άλλωστε και η δική μα οικογένεια, επειδή ο θεσμό τη οικογένεια είναι ιερό. Και εμεί, δηλαδή, έτσι έχουμε μάθει από του γονεί μα. Οπότε και εμεί το έχουμε στο πίσω μέρο του μυαλού μα αυτό μετέπειτα. Κάποια στιγμή. Θα έρθει και στον προστάλλημονο. Κορίτσια μου, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Αυτή η συνέντευξη είναι αφιερωμένη σε εσά. Χρόνια σας πολλά. Τα λέμε εμείς, το κάνουμε λίγο fake τώρα, γιατί η εγγραφή γίνεται πολύ νωρίτερα, αλλά μεταδίδετε την ημέρα των γενεθλίων σας. Οπότε είδατε, φρόντισα να σας κάνω ολόκληρη εκπομπή δώρο. Να είστε καλά, γερές και δυνατές. Και αγαπημένες πάντα. Καλά, ευχαριστούμε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο κοντά σας.